Πολλέ φορέ θέλουμε να είμαστε δημιουργικοί και παραγωγικοί, αλλά μα λείπει η έμπνευση. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε και από πού να αρχίσουμε. Νομίζουμε ότι ξαφνικά εξαφανίστηκαν όλε οι ιδέε από το μυαλό μα. Αν σου συμβαίνει συχνά να μην έχει έμπνευση, αυτό το βίντεο θα σε βοηθήσει να την αποκτήσει. Θα μοιραστώ μαζί σου απλού τρόπου που θα σε επαναφέρουν σε κατάσταση έμπνευση. Το βίντεο ξεκινάει τώρα. <Το> Γεια σου, Αραμπατζή, δημιουργό του GreekCoach.gr και αυτό που κάνει να βοηθάω επιχειρηματίε, coaches και άτομα που ασχολούνται με τι πωλήσει και το δικτυακό marketing να δημιουργήσουν μια αποτελεσματική στρατηγική ανάπτυξη online και offline. Ο Νταϊσάκου Κέντα είπε κάποτε ότι αν δούμε τον κόσμο με αγάπη για τη ζωή, ο κόσμο θα μα αποκαλύψει την ομορφιά του. Ουσιαστικά αυτό μα λέει ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι να βρούμε την έμπνευση που χρειαζόμαστε. Απλώ χρειάζεται να ανοίξουμε το μυαλό μα στου τρόπου με του οποίου ίσω βρούμε την έμπνευση, γιατί αν είμαστε ανοιχτοί σε πηγέ έμπνευση, τότε ο κόσμο θα μα αποκαλύψει τέτοιε πηγέ. Κάποιοι άνθρωποι βρίσκουν την έμπνευση στη φύση, μέσω τη τεχνολογία, μέσω του παραδείγματο άλλων ανθρώπων, μέσω τυχαίων συμβάντων ή ακόμα και από τον ίδιο του τον εαυτό. Γράψτε μου στα σχόλια, εσύ τι κάνει όταν χρειάζεσαι περισσότερη έμπνευση. Πάμε λοιπόν να δούμε τέσσερι ιδέε για να αποκτήσει περισσότερη έμπνευση όταν νιώθει ότι τη χρειάζεσαι. Η πρώτη ιδέα που θα σου δώσω είναι το να βρεθεί σε ένα περιβάλλον. Που σε εμπνέει. Για παράδειγμα, μπορεί να πα σε μια καφετέρια που σου αρέσει και να πα μαζί στον υπολογιστή σου. Εκεί λοιπόν τα χρώματα της καφετέριας, η διακόσμηση, το περιβάλλον, οι άνθρωποι, οι ήχοι που μπορεί να ακούς, θα σε βάλουν σε μια κατάσταση έμπνευση. Οι άνθρωποι παίρνουν ιδέε από τα ερεθίσματα που δεχόμαστε. Οπότε, αλλάζοντα το χώρο στον οποίο εργάζεσαι, δίνει νέα ερεθίσματα στον εαυτό σου, στο μυαλό σου και αυτομάτω θα αρχίσει να έχει νέε ιδέε για τα έργα στα οποία δουλεύει. Η δεύτερη ιδέα για να αυξήσει την έμπνευσή σου είναι να καταναλώνει περιεχόμενο που σου αρέσει. Σε όλου μα αρέσει να παρακολουθούμε μια ωραία ταινία στο σινεμά ή ξέρω εγώ στο Netflix ή κάτι τέτοιο. Και πολλέ φορέ έχει τύχει σε όλου μα, και σε εσένα και σε εμένα, να βλέπουμε μια ταινία και να ταυτιστούμε με αυτό που βλέπουμε στην ταινία. Να ταυτιστούμε με τον ήρωα. Να πάρουμε κάποια μαθήματα. Να παρακινηθούμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα στη ζωή μα ενδεχομένω από το περιεχόμενο τη ταινία και από τι καταστάσει στι οποίε βρέθηκε ο ήρωα και κατάφερε να τι ξεπεράσει. Και αυτό είναι και από του λόγου που βλέπουμε μια ταινία. Όταν λοιπόν σου λείπει η έμπνευση, τι μπορεί να κάνει. Μπορεί να καταναλώσει περιεχόμενο με του εξή τρόπου. Μπορεί να διαβάσει ένα βιβλίο, να ακούσει μουσική, να δει μια ταινία, να ακούσει ένα podcast, να παρακολουθήσει ε, κάποια βίντεο στο YouTube όπω αυτό. Απασχόλησε το μυαλό σου με περιεχόμενο που του αρέσει και θα δει ότι σιγά σιγά η έμπνευσή σου θα αυξηθεί. Σε αυτό το σημείο θα σου πρότεινα να παρακολουθήσει το τρίωρο σεμινάριο Internet Marketing και Online Επιχειρηματικότητα που διοργανώνω. Το σεμινάριο αποτελείται από τρει ενότητε. Στην πρώτη ενότητα μιλάμε για το τι δουλεύει σήμερα στο ίντερνετ και πώς μπορεί να κάνεις σωστό marketing. Στη δεύτερη ενότητα μιλάμε για ψυχολογία και νοοτροπία επιτυχίας και πώς μπορεί να ξεπεράσεις κάποιες περιοριστικές πεπιθήσεις που επηρεάζουν όλους μας. Και στην τρίτη ενότητα θα μάθεις πώς να βάλεις εφαρμογή όλα αυτά που θα μάθεις με έτοιμες επιχειρηματικές πρακτικές και χωρίς να πετούνται ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις. Μπες στο GreekCoach.gr κάτω το seminar. Βάλτε τα στοιχεία σου για να παρακολουθήσει ένα σύντομο βίντεο που έχω ετοιμάσει και κλείστε τη θέση σου για το επόμενο σεμινάριο άμεσα. GreekCoach.gr το σεμινάρ. Νούμερο 3. Για να μεγιστοποιήσει την έμπνευσή σου, φάει τροφέ που σου αρέσουν και που σου δίνουν ενέργεια. Δεν θα εστιάσω τόσο πολύ στο αν θα είναι απόλυτα υγιεινή η συγκεκριμένη τροφή. Το σημαντικό είναι να σε τονώσει, να νιώσει γεμάτο, χορτάτο δηλαδή, αλλά μην φά σημείο που θα σκάσει. Γιατί όση ενέργεια και σου δώσει, αν φάσει υπερβολικό βαθμό σε σημείο που θα σκάσει, δεν φτιάχνει καμία έμπνευση και διάθεση για να κάνει το οτιδήποτε. Αν φά όμω μια λογική ποσότητα από μια τροφή που σου αρέσει και σου δίνει ενέργεια, τότε η έμπνευσή σου θα αυξηθεί. Γιατί συμβαίνει αυτό, Είναι πολύ απλό. Η έμπνευση και η παραγωγή ιδεών είναι λειτουργίε του εγκεφάλου. Και ο εγκέφαλο χρειάζεται ενέργεια για να λειτουργήσει. Αν προσφέρει στον εγκέφαλό σου ενέργεια μέσω τη τροφή, τότε ο εγκέφαλο σου θα είναι χαρούμενο και θα είναι πρόθυμο να σου δώσει νέε ιδέε και την απαιτούμενη ενέργεια για να μπορέσει να συνεχίσει. Σε αυτό το σημείο να ξεκαθαρίσω το εξή: Ότι προφανώ και υποστηρίζω την υγιεινή διατροφή. Αλλά κάποιε φορέ μια σοκολάτα ή κάτι γλυκό μπορεί να είναι αρκετό για να δώσει στον εγκέφαλό σου την απαιτούμενη ενέργεια για να παράξει νέε ιδέε. Το τέταρτο tip για να φέρει έμπνευση στο μυαλό σου είναι να ξεγελάσει τον εαυτό σου. Τι εννοώ με αυτό. Πίεσε τον εαυτό σου να δημιουργήσει κάτι πάρα πολύ μικρό και θα δεις ότι μετά από αυτό θα έρθει η έμπνευση και για κάτι μεγαλύτερο. Για παράδειγμα, α πούμε ότι θε να γράψει ένα μεγάλο κείμενο. Μην σκέφτεσαι ότι θα γράψει ολόκληρο το κείμενο, εστιάζει στο να γράψει μία πρόταση μόνο. Οπότε έτσι μπορεί να ξεγελάσει τον εαυτό σου ότι θα γράψει μόνο μία μικρή πρόταση. Και πε στον εαυτό σου ότι αν γράψει αυτή την πρόταση μόνο, θα είσαι ικανοποιημένο. Με αυτόν τον τρόπο ε, νιώθει λιγότερο άγχο και πίεση και σκέφτε ότι μόνο μία πρόταση είναι κάτι πολύ εύκολο και απλό να το κάνω. Ή αν θέλει να κάνει δημοσιεύσει στα social media για να αναπτύξει την επιχείρησή σου, Μπορεί να σκέφτεσαι ότι το να σκεφτεί 30 ιδέε για να κάνει post για τον επόμενο μήνα ότι είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο και πολύ μεγάλο. Αν όμω ξεγελάσει τον εαυτό σου ότι θα κάνει μόνο μία δημοσίευση, μόνο το επόμενο post, αυτό είναι κάτι που μπορεί να το κάνει και μπορεί να έχει έμπνευση για μόνο ένα post. Για να συνοψίσω λοιπόν, Νούμερο 1. Πήγαινε και δούλεψε σε ένα περιβάλλον που σε εμπνέει. 2. Κατανάλωσε περιεχόμενο που σου αρέσει και σε εμπνέει. 3. Φάει κάτι που σου αρέσει και σου δίνει ενέργεια. Και τέταρτον, ξεγέλασε τον εαυτό σου κάνοντα κάτι μικρό. Αν έφτασε εδώ και σου άρεσε το βίντεο, κάνε εγγραφή στο κανάλι μου πατώντα το κόκκινο κουμπί. Πάτα και το καμπανάκι για να ενεργοποιήσει τι ειδοποιήσει. Ανεβάζω περίπου ένα με δύο βίντεο το μήνα. Γράψε μου στα σχόλια τι κάνει εσύ όταν χρειάζεσαι έμπνευση και δήλωσε συμμετοχή στο τρίωρο σεμινάριο Internet Marketing που διοργανώνω μπαίνοντα στο GreekCoach.gr κάθε το σεμινάρ. Κάνε πράξη τι σημερινέ ιδέε. Βρε την έμπνευση που χρειάζεσαι. Είμαι ο Θοδωρή Αραμπατζή και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σου. Σου άρεσε το βίντεο. Αν σου άρεσε, κάνε εγγραφή στη λίστα μου μπαίνοντα στο GreekCoach.gr κάθετο list για να ενημερώνεσαι για κάθε νέο υλικό που ανεβάζω μόλις το ανεβάζω κάθε εβδομάδα. Επίση, δε οπωσδήποτε το βιβλίο μου Ακαταμάχητο Δικτυακό marketing. Θα βρει το link στην περιγραφή.